Με δύο-τρεις λέξεις, αν πρέπει να πω κάτι την Δέσποινα, θα πω ότι είναι μια σπουδαία γυναίκα. Στον άντρα της ζωής μου, που είναι εδώ και απόψε. Κάποιους παρατηρώ που τίποτα δεν τους είναι αρκετό, καθώς αναζητούν μια ψευτική θάκη να βρουν. Πού την είδατε πρώτη φορά? Ξαφίσα. Ήθελα να παίξω ένα μάτς και πλέον ξαφίσα. Και μετά πήγατε στο μαγαζί? Και μετά από κοντά, ναι, να τραγουδάει. Σας άρεσε? Τι πάθατε την πρώτη φορά που την είδατε? Όχι, καθόλου δεν μου άρεσε. Καθόλου. Δεν σας πιστεύω και πάρα πολύ. Την πήρα τηλέφωνο έτσι, το πουθενά. Μετά από τρεις μήνες συναντηθήκαμε. Μου άρεσε, νέος ήμουνα. Κατάλαβα πολύ γρήγορα ότι μάλλον δεν θα είναι κάτι περαστικό, ότι θα είναι κάτι πιο σοβαρό. Περάσανε 21 χρόνια μόλις. Γιατί εγώ, ό,τι όνειρευμό μου στη ζωή μου, το έχω βρει σε σένα, ναι, ψυχή μου, έχω τα πάντα πια. Έχουμε πει ότι θα παντρευτούμε όταν θέλουμε να κάνουμε παιδί. Θυμάμαι ότι ήμουν στο γραφείο μου και σε κάποιο τη Δέσποινα μαγείρευε και τη φωνάζω, έρχεται και της λέω να παντρευτούμε. Αυτό. Πόσο δέδρασε? Το υστέρων, γιατί το περιγράφει η Δέσποινα. Γιατί χωρίς να ταλαιπωρούσε κάποια σκέψη, δεν ξέρω πώς, ήθελα να κάνω παιδί. Αν και ήμουν νέος για άντρας, ας πούμε. Όταν φύγατε για να παίξετε στην Ατλέτικο Μαδρίτης, χρειάστηκε να την πείσετε για να έρθει μαζί σας? Τον Ιούνιο παντρευτήκαμε και εγώ ψάχνα ομάδα στο εξωτερικό. Ταξίδευα. Έκανα ραντεβού έξω δηλαδή. Παντρευτήκαμε, ήταν και έγκυος. Ταυτόχρονα που δεν το ξέραμε. Εντελώς, τώρα γυρνώντας πίσω, εντελώς αυτονόητο ήταν για αυτήν. Δεν τέθηκε καν θέμα. Δεν δυσκολεύτηκε. Ναι, ούτε δεν θυμάμαι να το σκέφτηκα καν εγώ. Δεν χρειάστηκε να την πεις. Ναι, ναι, ότι πάμε, θα πας, πάμε. Τόσο απλά. Ποια ήταν η πιο καλή, η πιο έντονη στιγμή που θυμάστε από την κοινή σας πορεία και εντός εισαγωγικών ποια ήταν η πιο κακή, η πιο δύσκολη? Αυτό που θυμάμαι είναι όταν την πρωτοείδα. Οικογένεια, φαντάζομαι, μετά ήταν. Φυσικά είναι η γέννηση των παιδιών μας. Δύσκολες στιγμές ήταν όταν είχα να λάβει πρόεδρο στην ΑΕΚ και είχε γέννηση η Δέσποινα, την Ελίνα και λοιπόν μόνιμος. Εκεί περάσαμε την πιο δύσκολη περίοδο. Όλα αυτά τα χρόνια ζήλεψε καθόλου ένας τον άλλο? Σίγουρα θα υπήρχαν περιπτώσεις, αλλά αν έπρεπε να απαντήσω με μια λέξη, όχι. Δεν θυμάστε έτσι κάποια στιγμή που ζηλέψατε λίγο περισσότερο? Σίγουρα λέω θα υπήρχαν μια-δυο στιγμές, αλλά δεν είναι και ο τύπος μου και όχι. Και έχει να κάνει και με τον άνθρωπο. Τη δικιά μου σου δίνει. Η νύχτα έχει διασκέδαση, φλερτ. Η δουλειά που κάνει είναι λογικό. Και δεν είναι και κακό το φλερτ. Εκείνη ζηλεύει? Δεν είχαμε τέτοια πράγματα μεταξύ μας. Το αγαπημένο σας τραγούδι ποιο είναι? Το θυμίσω. Γιατί? Δεν υπάρχει γιατί. Μ' αρέσει η μελωδία, ο στίχος.